Είναι η στιγμή που δύο επιτίδη ληστές, παριστάνοντας τους πελάτες, αφαιρούν κοσμήματα αξίας από κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας. Το βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καταγράφει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις τους από την ώρα που εισέρχονται στο κατάστημα μέχρι την ώρα που φεύγουν με λία τους τα κοσμήματα. Ένα ζευγάρι, ένας άντρας και μια γυναίκα, με τη μέθοδο της απασχόλησης πήραν μια χρυσή αλυσίδα και φύγανε. Κοιτάξαμε τα βίντεο και είδαμε ότι λείπει μια αλυσίδα. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης. Λίγα λεπτά από την ώρα που οι άγνωστοι δράστες αποχώρησαν από το κατάστημα, οι ιδιοκτήτες συνειδητοποίησαν την κλοπή ενημερώνοντας την αστυνομία, η οποία από εκείνη την ώρα είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Καθημερινό φαινόμενο, λένε οι χρυσοχώοι της Αχαΐας, είναι οι κλοπές πολύτιμων αντικειμένων και κοσμημάτων μέσα από τα καταστήματά τους. Επιτίδη, παριστάνοντας τους πελάτες, απασχολούν τον υπάλληλο και την ίδια ώρα αφαιρούν τα κοσμήματα. Δυστυχώς είναι συχνό φαινόμενο, είτε με τη μέθοδο της απασχόλησης, είτε. Εντάξει, είναι πιο τραβηγμένο το να μπει κάποιος για ληστεία, να μπουν με όπλα και τέτοια. Ευτυχώς δεν έχουμε έντονα τέτοια στην πόλη μας. Αλλά με τη μέθοδο της απασχόλησης είναι να μην μπω σχεδόν ίσως καθημερινό φαινόμενο και πολλές φορές μπορεί να μην το έχουμε πάρει και χαμπάρι. Είναι τόσο θρασής που δεν πάει να είναι μέσα. Έχει τύχει και σε κατάστημα στην Πάτρα και όλα συγκεκριμένα πριν από κανένα εξάμηνο και με υπαλλήλους μέσα και όλα που έκατσε κύριος ένας και άδειασε, πήρε, γέμισε τις τσέπες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία βρίσκεται στα χνάρια των ληστών, ενώ έρευνες για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Πατρών.